Να πάμε στην Εύη Γιαρκιά, η οποία Εύη βρίσκεται πού? Εύη μου. Ζήνα, καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο κτίριο 9 της πρώην σχολής Ευελπίδων, εδώ όπου στις 10 το πρωί τα δύο ανήλικα αδέλφια που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη στο ΙΣΑΠ, αλλά και ο ειδικός φρουρός, πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να πούμε ότι συναντήσαμε νωρίς το πρωί την μητέρα, η οποία είναι συντετριμένη, κλαίει. Οι κατηγορίες που βαρύνουν τα παιδιά της είναι απήθεια και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ ο ειδικός φρουρός κατηγορείται για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Είναι εδώ, Ζήνα, και πολλά παιδιά, 15χρονα, 16χρονα, που ήρθαν να συμπαρασταθούν στους φίλους τους. Είναι όλοι μαζί αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Αν είμαστε έτοιμοι στο κοντρόλ, να δούμε τι σου είπε η μητέρα σήμερα, αλλά και ο δικηγόρος του ειδικού φρουρού. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τα παιδιά μου. Είστε συναισθηματικά φορτισμένοι, σας άκουσα. Προσεύχομαι, προσεύχομαι. Είστε στεναχωρημένοι, πιστεύετε ότι όλα θα πάνε καλά? Θα ευελπιστώ. Τι να σας πω. Έχετε μιλήσει καθόλου με τα παιδιά, συζητήσατε? Κάθε μέρα μιλάω, κάθε μέρα. Σε τι κατάσταση είναι τα παιδιά? Σοκαρισμένα. Έχουμε πολλή δουλειά μετά. Ναι, ναι. Πολύ δουλειά. Γενικότερα, τι θα πείτε στο δικαστήριο? Δεν τα προετοιμάζουμε αυτά. Είναι την αλήθεια, θα πούμε. Την αλήθεια. Πολύ καλά παιδιά, γι' αυτό και τα στηρίζουμε. Θεωρείτε ότι υπόθηκαν ανακρίβειες και υπερβολές στις τηλεοράσεις? Έτσι δεν γίνεται λίγο. Ο καθένας που θα ήταν απειλούμενος και από φόβο δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει. Το κακό δεν έγινε, τουλάχιστον είναι καλά ο άνθρωπος. Ο εντολέας μου δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του επισυνάπτουν όσον αφορά και την υπόθαλψη αλλά και την παράβαση καθήκοντος. Ουδέποτε έδωσε συμβουλές προκειμένου να διαφύγουν ή να κρυφτούν οι δύο ανήλικοι. Ο γνώμονας και ο άξονας που κινήθηκε ο εντολέας μου ήταν να πείσει και να κατευνάσει τη μητέρα, η οποία ήταν σε συναισθηματική φόρτιση, προκειμένου τα δύο παιδιά να παραδοθούν στις αρχές. Είναι οικογενειακός φίλος ο ειδικός φρουρός της οικογένειας των παιδιών? Είναι οικογενειακός φίλος, είναι γειτόνι, μένω δηλαδή στην ίδια γειτονιά και μάλιστα με τον έναν από τους δύο παίζουν μαζί μπάλα στην τοπική ομάδα της γειτονιάς. Ψυχολογική κατάσταση του εντολέα σας? Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, δεδομένου το ότι από το Σάββατο το βράδυ έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την υπηρεσία του. Όμως και αυτός είναι ένας αγώνας ενώπιον των πειθαρχικών αρχών, που θα τον δώσουμε για να δείξουμε και εκεί την αλήθεια και την πραγματικότητα.